Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε σαν Σύλλογος Γιατρών. Είναι ο, το ΚΟΕ με τον Γενικό Γραμματέα, είναι ο πρώτος αρχηγός κόμματος που καλεί και όλα στο σωματείο εργαζομένων εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι, έχει ξανασυμβεί. Αν και το ΚΟΕ συνεχώς κάνει επιρωτήσεις στη Βουλή με τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, τα αναδεικνύει. Αυτό που θέλω να πω είναι να περιγράψω λίγο την κατάσταση σε ένα νοσοκομείο που σήκωσε τεράστιο βάρος στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Πρώτον, αυτό το δείχνουν και οι αριθμοί. Στο νομό Λαρίσης, τα δύο νοσοκομεία, σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς, αλλά και το ΕΟΔΗ και τις μελέτες της αργότερα που έδειχνε τους νεκρούς, στη Λάρισα οι νεκροί αγγίζουν ή ξεπερνάνε τους 1.000 σε έναν πληθυσμό 250.000 όσον αφορά την πανδημία. Ενδεχομένως να είναι και με το μεγαλύτερο ποσοστό πανελλαδικά. Εδώ μπορεί να έχει να κάνει και με την οσιρότητα, ότι ήταν πολύ υψηλή, αλλά είναι και με τις δομές τις δημόσιες που είναι πολύ λίγες. Και αυτό θέλω να πω γιατί στο νομό μας έχουμε 2.000 ιδιωτικές κλίνες, περισσότερες από 2.000 ιδιωτικές κλίνες και ελάχιστες δημόσιες, κατά αναλογία πληθυσμού, έναν από τους μικρότερους αριθμούς πανελλαδικά, στα δύο δημόσια νοσοκομεία. Επίσης, έχουμε ένα νοσοκομείο με μόλις 100 γιατρούς μόνιμους, 100 γιατρούς ειδικούς, οι οποίοι αντιμετώπισαν τεράστιο κύμα της πανδημίας και από όλη την ευρύτερη περιοχή. Και το λέω μόλις 100 γιατρούς, γιατί το οργανόγραμμα του νοσοκομείου του 2012 προέβλεπε 180 και με τις περικοπές των μνημονίων γίναν 100. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι παλιό, πάρα πολύ παλιό, με υποδομές άθλιες. Διαχρονικά έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις, και η σημερινή και η προηγούμενη, και με το ΠΑΣΟΚ πιο παλιά, που δεν αναβάθμισαν το νοσοκομείο. Και εμείς και εμάς μας καλέσαν να δώσουμε τη μάχη της πανδημίας και το ελάχιστο προσωπικό, αλλά και σε συνθήκες οι οποίες δεν μπορούσε να δοθεί. Εδώ θέλω να πω ότι το προσωπικό αυτή τη μάχη την έδωσε με αυτοθυσία, αλλά είχαμε ένα κράτος το οποίο είχε το μυαλό του στραμμένο στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, συνεχώς την αντιμετώπιση της πανδημίας την έβλεπε μέσα από την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. Και όταν λέμε η συμβολή του ιδιωτικού τομέα, ποια ήταν? Ήταν στο ένα ήπιο περιστατικό να πάει σε μία δομή, σε ένα κέντρο αποκατάστασης, στο οποίο θα δούλευε ή θα εργαζόταν ένας γιατρός για 100 ασθενείς και ξαναεπιστρέφανε στο νοσοκομείο. Γιατί το κράτος δεν προέβλεψε, το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση δεν προέβλεψε να υπάρχει και κανένας κανόνας λειτουργίας πόσοι γιατροί θα πρέπει να υπάρχουν στις δομές αυτές. Όπως δεν προβλέπει και για το δημόσιο. Δηλαδή, καμία δεν ήταν. Ήταν παρασιτικός ο ιδιωτικός τομέας και εμείς το έχουμε δει. Έφερνε τα χρήματα όλο αυτό το διάστημα και η συμβολή του δεν ήταν καμία. Θα μπορούσε και οι γιατροί. Στο νομό μας έχουμε 1.600 γιατρούς και τη μάχη της πανδημίας τη δώσαν ελάχιστοι. Αυτό. Ενώ υπήρχαν εκατοντάδες γιατροί πρώτης γραμμής που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η πανδημία διαφορετικά. Θέλω να αναφέρω κάποια στοιχεία για τις ελλείψεις. Η λοιπή νοσηρότητα πήγε πίσω λόγω της COVID νοσηλείας. Και εδώ δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Προσπαθούμε να κάνουμε μια μελέτη στο νοσοκομείο πόσο αυξήθηκε η λοιπή νοσηρότητα, αλλά θεωρώ είναι και πανελλαδικό το θέμα. Λόγω των αναστολών και των αποχωρήσεων, έχουμε κύμα αποχωρήσεων σε νοσοκομεία που είναι πρώτης γραμμής, όπως και όταν βγαίνουν θέσεις, προκηρύξεις, δεν επιθυμεί κανένας να έρθει. Το αντιμετωπίζουμε πλέον στο Γενικό Νοσοκομείο. Εδώ θέλω να πω ότι είχαμε ένα βολογικό τμήμα που προσελκύει ασθενείς από όλη την Πέμπτη και μείναν δύο γιατροί. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μιλάμε για βολογικούς ασθενείς. Έχουμε μία μονάδα τεχνητού νεφρού που δεν μπορεί να είναι συνάδελφος, είναι και στο ΔΣ, ούτε στο συνέδριο της Ομοσπονδίας μπόρεσε να έρθει, που ήταν εκλεγμένη, γιατί είναι η μοναδική γιατρός και εφημερεύει κάθε μήνα εδώ και τέσσερις μήνες. Έχουμε υποστελεχωμένα τμήματα όπως είναι η μονάδα εντατικής θεραπείας και λειτουργούμε πάνω από το όριο, όπως είναι το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Εδώ θέλω να πω ότι η προσπάθεια έγινε και μπορεί να ανοίχτηκαν στα μεγάλα κύματα της πανδημίας δεκάδες κρεβάτια. Δεν υπήρχαν όμως υποδομές και ήμασταν ελάχιστοι και αυτό έχει συμβάλει. Αυτή ήταν όμως η οργάνωση του κράτους. Χωρίς να κάνει προσλήψεις, χωρίς να έχει τις υποδομές, να ανοίγει κρεβάτια και βρισκόταν και συχνά δεκάδες διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ που τους βλέπαν γιατροί οι οποίοι δεν ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Θα είχατε δει κιόλας ότι σε κινητοποίηση, ας πούμε, ο γιατρός δεν άντεξε και λιποθύμησε, ας πούμε, το προηγούμενο διάστημα.
Και αυτό είναι το γεγονός. Αυτό είναι το γεγονός. Προσπαθούσαμε δηλαδή και να δώσουμε τη μάχη μέσα, να αντιμετωπίσουμε την πανδημία και όλη την οσιρότητα που υπήρχε, αλλά τις καταγγέλαμε και την επόμενη μέρα, που η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα πράγματα καταφέραμε δηλαδή, να αντιμετωπίσουμε δηλαδή με αυτό. Τώρα, ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος για τα ιδιωτικά χειρουργεία. Πρέπει να δούμε. Προσπαθούν να προωθήσουν τα περιστατικά, ενώ δεν έχουν στελεχωμένα τα τμήματα, το νησιολογικό τμήμα και τα χειρουργικά, για να ανταπεξέλθουν, να ανοίξουν όλες οι αίθουσες και να ανταπεξέλθουν και να βάζουν τα χειρουργεία στο δημόσιο, δίνουν γραμμή μέσω μιας ρύθμισης ότι μπορεί με υπογραφή του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας αυτά επίγοντα, ένα επίμον περιστατικό δηλαδή, να μεταφερθεί στον ιδιωτικό τομέα. Και έχουν γίνει 200, ξέρω εγώ, χειρουργεία στο Πανεπιστημιακό, λίγα στο Γενικό. Ευτυχώς οι συνάδελφοι δεν μπαίνουν σε αυτή τη λογική, τουλάχιστον στο ένα νοσοκομείο. Για να βγάζουν κέρδη οι επιχειρηματίες, χωρίς να έχουν προβλέψει ποιος θα το παρακολουθεί την επόμενη μέρα, τίποτα δηλαδή. Απλά να πάνε να χειρουργούνται έξω. Αυτή είναι η κατεύθυνσή τους. Πριν την πανδημία, θέλω να πω, είχε φύγει ο κ. Κικίλιας και ήθελε να κάνει ΙΣΔΙΤ, ήθελε να κάνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Λίγο η πανδημία το σταμάτησε αυτό. Αλλά πάλι σε αυτή την κατεύθυνση επανέρχονται. Το συμπέρασμα που θέλω να βγει είναι ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έχει δεκάδες γιατρούς σε ελλείψεις. Θα έπρεπε να έχει ένα οργανόγραμμα 180, εκατοντάδες σε υποπροσωπικό και οι συνθήκες είναι άθλιες τελείως. Θέλω να αναφερθώ και στα κέντρα υγείας που ανήκουν στην ένωσή μας. Τα κέντρα υγείας δεν ενισχύθηκαν με ούτε ένα γιατρό αυτό το διάστημα. Επίσης, οι κτηριακές υποδομές με χαρακτηριστικά το κέντρο υγείας Φαρσάλου και το κέντρο υγείας Ελασσόνας είναι σε άθλια κατάσταση. Είχαν αναλάβει οι συνάδελφοι όλο αυτό το διάστημα και τους συμβουλιασμούς. Είναι χαρακτηριστικό. Χαρακτηριστικό κιόλας τώρα είναι, γιατί με παίρνουν καθημερινά τώρα αυτό το διάστημα, είναι ότι έχουν κάνει περικοπές την Πέμπτη ή Πέμπτη σε προσωπικό και δεν πληρώθηκαν ούτε τις εφημερίες τους το μήνα Φλεβάρι. Μέχρι το Πάσχα δηλαδή, να πλήρωται.